Η κοινωνία της Στράκης γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που με ανίκια μέσα προσπαθούν να πιέσουν αδύναμες κοινωνικές ομάδες να στηρίξουν τα ψηφοδελτιά τους. Με αυτή τη φράση απάντησε ο πληρωτήσει Υπουργό Περιφερειακή Ανάπτυξη στη δίθεν έκπληξη του αυτοανακηρυχθέντο ανεξάρτητου υποψηφίου Περιφερειάρχη κ. Παυλίδη, όπω χαρακτηριστικά τονίζει, περί των περιβόητων απόρριτων κονδυλίων Μία απόφαση η οποία αναρτήθηκε από τον ίδιο τον κύριο Ξυνίδη στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου άλλωστε έγινε και γνωστή. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργό, αν και δεν προβλέπεται από τον σχετικό νόμο διάβγεια που η κυβέρνηση του Πασόκ έχει ψηφίσει, αποφασίζει απόφασή του, η οποία αφορά απόρριτα κονδύλια, να τη δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο. Διότι είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, αυτό που έχουμε πει στον ελληνικό λαό το όλα στο φως πρέπει να το τηρούμε. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι αυτή την κίνηση και μάλιστα ενώ δεν έχει εκταμιευθεί, δεν έχει καταναλωθεί ούτε ένα ευρώ από αυτό το απόρριτο κονδύλι, θεωρούν ότι μπορούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Δυστυχώ για αυτού ζούμε στη Θράκη, ζούμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια περιοχή που όλοι γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μα. Το ποιοι είναι αυτοί το οποίο που μετέρχονται μέσα, επί χρόνια ολόκληρα, που τα βλέπει η κοινωνία μπροστά στα μάτια της, να πηγαίνουν και να προσπαθούν με ανίκιους τρόπους να πιέζουν και να οδηγούν ευπαθείς ομάδες στην ψηφοφορία κατά το δοκούν με τα ψηφοδέλτιά τους, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται εγώ να αναφερθώ. Νομίζω ότι η ιστορία, η πορεία και η δράση του καθενό μα είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτά τα οποία επικαλείται. Ο κύριο Παυλίδη και η παράταξή του οφείλουν να βγουν και να πούν τι είναι αυτό το οποίο υπονοούν. Εάν έχουν κάτι να πούν, να το καταθέσουν. Εάν δεν έχουν, να σοπάσουν. Αλλιώ θα το σοπάσει ο λαό την ερχόμενη Κυριακή. Εάν ο κύριο Παυλίδη διαρωτάται για ποιου λόγου υπήρξε τέτοια απόφαση, συνεχίζει ο κύριο Ξινίδη, καλά θα κάνει να ρωτήσει τον καβαλιώτη κύριο Καλαντζή και τον δραμινό κύριο Τζίμα, συνοδοιπόρου του στη Νέα Δημοκρατία στην Περιφέρεια, σε τι συνίσταται αυτό το κονδύλι και τι δαπάνε πρέπει να πληρωθούν. Ακόμη να πούν στην κοινωνία πώ το διαχειρίστηκαν. Το θέλουν. Επί των ημερών μου, προσθέτει ο αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακή Ανάπτυξη, στη Γενική Γραμματεία Μακεδονία Στράκη δεν έχει γίνει ούτε εγκριθεί καμία δαπάνη που να αφορά απόρριτε δαπάνε. Τι συνέβαινε επί ημερών Νέα Δημοκρατία, θα μα απαντήσουν ο κ. Καλατζή και ο κ. Τζίμα τι κονδύλια απόρριτων δαπανών διέθεσαν. Τέλος, ο κ. Ξινίδης διευκρινίζει πως οποιοδήποτε ποσό θα καταβληθεί ενδεχόμενο στο μέλλον από το κονδύλι αυτό θα έχει πλήρως εξεταστεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και συνοδεύεται από παραστατικά καθώς την χάνει της έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου. Όλοι στη Θράκη γνωρίζουν ποιο διέθεσε μαύρη πολιτική δύναμη την Κυριακή που πέρασε. Ποιοι έδωσαν γη και είδωρ για την ψήφο. Υπομονή, η Κυριακή είναι κοντά γιατί στη μικρή μας κοινωνία όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι απέναντί μας. Ο κύριος Παυλίδης απέδειξε ότι δεν ξεχνά τον κακό του εαυτό, καταλήγει ο κύριος Ξηνίδης.